Όχι, δεν θέλω από τις άδειες. Θέλω να αποφορτιστούμε λίγο από τις άδειες και να πάμε στις μεταγραφές. Γιατί αφορά και πολύ κόσμο. Πριν πάμε στα του νομοσχεδίου, θα ισχύσει το περσινό σύστημα μοριοδότησης? Θα ισχύσει το περσινό σύστημα, το οποίο διευρύναμε όσο μπορούμε και όσο μας επέτρεπε και το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο νόμος του 2015 του κυρίου Μπαλτά, αλλά το διευρύναμε και θα ισχύσει το ίδιο. Προσθέσαμε χτες 2-3 κατηγορίες στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, δηλαδή οι οποίες είχαν μείνει απ' έξω, Κυπρίων σε ένα μειωμένο ποσοστό, της μειονότητας, της Θράκης, και προβλέψαμε και για τους κρατούμενους, γιατί είχαμε ευτυχώς αυτή τη μεγάλη επιτυχία κρατούμενων σε ανώτατα ιδρύματα, ότι μπορούν να πάρουν μεταγραφή στο ίδρυμα που εδρεύει στον τόπο όπου εκτείουν την ποινή τους. Στον ίδιο νομό. Που είχε θέσει και ο κύριος Δαμιανός, ο οποίος είναι ο διευθυντής του σχολείου στις φυλακές ανηλίκων της Αυλώνας, που τον είχαμε τον είχαμε φιλοξενήσει. Και 20 χρόνια έχει στήσει το σχολείο του. Πρέπει να πούμε πως και οι τέσσερις υποψήφοι κρατούμενοι πέρασαν, τα κατάφεραν και πέρασαν. Για να δούμε εδώ, να σημειώσω πόσο σημαντική δουλειά είναι αυτή που έχει κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους ή και σε λιγότερο νέους που είναι κρατούμενοι, να μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους με έναν άλλο τρόπο. Αυτά τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Σημαντική επίτευξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Λοιπόν, κάτι ακόμα για τις μεταγραφές με τους κατεξαίρεση. Κατεξαίρεση επιτροπή συνεχίζει έτσι κι αλλιώς. Είναι αδιαλείπτος. Δεν έχει να κάνει με τις μεταγραφές τις κανονικές που έχουν. Θα βγάλουμε κάποια στιγμή μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου από πότε μέχρι πότε θα είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Η κατεξαίρεση είναι πάντα. Είναι όλη τη χρονιά. Μάλιστα. Χθες πέρασε και άνετα, μάλιστα, από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση. Ωστόσο, άνετα με την κυβερνητική πλειοψηφία. Ωστόσο, υπήρξε ένα άρθρο για την ιδιωτική εκπαίδευση που υπερψηφίστηκε από το ΚΚΕ και είχατε και αρκετά παρόν. Ναι, αυτή την έννοια. Που είναι για τα εργασιακά. Αλλά πριν πάμε σε αυτά, η μεγαλύτερη φασαρία, ας πούμε, έγινε για την τροπολογία για τους αν κατάλαβα καλά, ότι καταργείται η αυτοδίκαιη διαγραφή των φοιτητών που δεν είχαν γραφτεί στα δύο τελευταία εξάμηνα. Σωστά. Ναι. Η αντιπολίτευση σας κατηγόρησε, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σας κατηγόρησαν ότι πάτε να καταργήσετε τον νόμο Διαμαντοπούλου και ουσιαστικά να επαναφέρετε τους αιώνιους φοιτητές. Τι απαντάτε? Προσέχτε εδώ πόση πολιτική ουσία χάνεται σε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ουσία, και θα εξηγήσω γιατί. Εχθές πέρασε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που, λόγω των αδειών, που είναι εξίσου σημαντικό θέμα, χάθηκε λίγο, πέρασε στα ψηλά. Και λέω ότι είναι σημαντικό και θα έρθω αμέσως στους αιώνιους φοιτητές. Δεν κοιτάω να αποφύγω την ερώτηση, αλλά θέλω να δούμε πού είναι το ουσιαστικό του νομοσχεδίου. Επαναφέρει ένα μεγάλο θέμα, που είναι ότι η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό. Για την ιδιωτική εκπαίδευση δεν είναι μία ιδεοληψία του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να ελέγχει, αλλά ότι η παιδεία από όπου και να προέρχεται, είτε από ιδιωτικό είτε από δημόσιο φορέα, αποτελεί δημόσιο αγαθό. Άρα η εκπαιδευτική την ιδιωτική εκπαίδευση στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Ακριβώς. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο οποίο είχε περάσει. Ναι, και τους εργαζόμενους, τους εκπαιδευτικούς από το Υπουργείο Εργασίας. Και από τις αυθαίρετες απολύσεις, τις αυθαίρετες, πάλι σε ένα κανονιστικό ενιαίο πλαίσιο που ελέγχει το δημοκρατικό κράτος. Αυτό είναι μια μεγάλη τομή, και φάνηκε ότι είναι μεγάλη τομή γιατί είχε τη συνένεση του μεγαλύτερου μέρους της Βουλής. Mm. Δηλαδή και των ΑΝΕΛ και του ΚΚΕ, τα οποία ψήφισαν ναι, παρόν το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι, και οι μόνοι οι οποίοι, Ένωση Κεντρών. Και η Ένωση Κεντρών. Και οι μόνοι οι οποίοι καταψήφισαν είναι η Νέα Δημοκρατία και η Χρυσή Αυγή. Εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία.
όχι για τη Χρυσή Αυγή, δεν μας αφορά, αλλά για τη Νέα Δημοκρατία. Μια που το θέσατε αυτό και έτσι κι αλλιώς πάει, να μην μπερδέψουμε και τον κόσμο εδώ, πηγαίνουμε μπρος-πίσω. Σας κατηγόρησε η Νέα Δημοκρατία πως με τους περιορισμούς που βάζετε στις απολύσεις ουσιαστικά πάτε να υποβαθμίσετε την ιδιωτική εκπαίδευση, γιατί οι διευθυντές των σχολείων δεν θα μπορούν να απολύουν αυτούς που κρίνουν ότι δεν τους κάνουν. Ποια είναι η απάντηση του Υπουργείου? Προσέχτε τώρα. Ένας εκπαιδευτικός, και αυτό ταιριάζει απολύτως στην νοοτροπία και στη θέση την οποία αρχίζει να διαμορφώνει η Νέα Δημοκρατία, την επικίνδυνη θα έλεγα εγώ θέση και ως εκπαιδευτικός, ότι ένα σχολείο, ένας εκπαιδευτικός είναι όμηρος του σχολάρχη, του ιδιοκτήτη και όμηρος των μαθητών πελατών. Δηλαδή εγώ ως μαθητής θα πω ότι αυτός δεν μου κάνει, γιατί δεν μου βάζει μεγάλο βαθμό, άρα απολύεται. Βέβαια, δεν ιδιωτικά κάνει. Εκπαιδευτήρια αντιτάσσουν ότι εμείς έχουμε ένα όνομα στην αγορά, στην πιάτσα, γι' αυτό μας προτιμάνε. Κοιτάξτε, θέλουμε, ναι, να διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών. Προσέχτε, οπότε θέλουμε να έχουμε και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η μάχη δεν γίνεται με τα ιδιωτικά σχολεία και απολύτως τίποτα δεν έχουμε κατά των ιδιωτικών σχολείων. Αλλά ότι οι εκπαιδευτικοί του δημοσίου ή του ιδιωτικού φορέα πρέπει να είναι σε πλήρη ελευθερία, σε πλήρη ελευθερία με την έννοια ότι μπορούν να διδάξουν όπως πρέπει και ό,τι πρέπει, χωρίς να έχουν τους καταναγκασμούς ότι μπορεί να απολυθούν, αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Και είναι οι περιορισμοί. Τα δύο Βέβαια, τα χρόνια είναι ως δόκιμοι. Από ό,τι κατάλαβα, τα δύο πρώτα χρόνια μπορεί ο εργοδότης να απολύσει κάποιον άμα τον δοκιμάσει και δει πώς θα του κάνει. Μετά τα υπόλοιπα τέσσερα δεν μπορεί καθόλου. Κοιτάξτε, για να απολυθεί ένας εκπαιδευτικός πρέπει να περάσει από συμβούλιο, να υπάρχει αιτιολόγηση. Και αυτό το συμβούλιο βάζεται, πρέπει δηλαδή, να ένα νέο υποπτεύεται, όργανο, ένα νέο ενδιάμεσο. Ακριβώς. Πρέπει στάδιο να εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. Στο Υπουργείο Παιδείας θα επιβάλλει τους κανόνες. Ξέρετε, αυτό στη χώρα μας υπήρχε σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης και ξαφνικά έσπασε από το 2011 πρώτη φορά και από τον κύριο Αρβανιτόπουλο, ο οποίος απορρίθμισε απολύτως την εκπαίδευση. Δηλαδή η απάντηση είναι ότι μπορεί και στα μετά τα δύο χρόνια μέχρι τα έξι, αν θεωρήσει, αλλά ο διευθυντής και του σχολείου να απολύσει κάποιον που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, αλλά θα πρέπει να το αιτιολογήσει ενώπιον μιας επιτροπής. Πρέπει να περάσει από επιτροπή. Δεν μπορεί να απολυθεί κάποιος έτσι, επειδή μπορεί να έχει δίκιο ο ιδιοκτήτης, μπορεί να έχει δίκιο οποιοδήποτε. Δεν μπορεί όμως ο εκπαιδευτικός να είναι όμηρος στα χέρια από το μαθητή μέχρι το διευθυντή, μέχρι οποιονδήποτε. Κοιτάξτε, επειδή αυτά όλα δεν γίνονται τυχαία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα τοπίο στο οποίο είχαν αρχίσει παρατυπίες, στο οποίο άρχισαν οι απολύσεις, οι αυθαίρετες απολύσεις και κυρίως των ανθρώπων με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας. Κάτι που τι καθιστά εν τέλει. Επειδή είναι ακριβότερη. Βέβαια. Είναι ακριβότερη. Και θέλουμε να πάμε στους νέους που είναι φτηνότεροι να προσλάβουν νέους. Οπωσδήποτε. Η ΟΗΕΛΕ έχει θέσει ένα θέμα. Έβγαλε μια ανακοίνωση χθες. Είναι η Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών που των Ιδιωτικών Σχολείων. Είναι νίκη και της ΟΗΕΛΕ το χθεσινό νομοσχέδιο. Η οποία όμως καταγγέλει ότι χθες και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και χθες, ήταν μια μαύρη μέρα, γράφει στην ανακοίνωση για την ιδιωτική εκπαίδευση, γιατί έγιναν απολύσεις και από το Κολέγιο Αθηνών και από τις Ουρσουλίνες. Και ανέφερε και ένα τρίτο σχολείο που δεν το θυμάμαι. Και Κωστέα Γείτονα, αν δεν κάνω λάθος. Για Κωστέα Γείτονα είπε πως έγινε έλεγχος και βρέθηκε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών δεν είχαν άδεια, δεν είχαν πτυχίο. Προσέλη, τώρα φανταστείτε την αναγκαιότητα αυτού του νομοσχεδίου όταν η ΕΛΕ καταγγέλει αυτά τα πράγματα. Φανταζόσαστε αν δεν υπήρχε η παρέμβαση του Υπουργείου ένα τέτοιο νομοσχέδιο, τι θα γινότανε? Ήδη άρχισαν οι ανεξέλεγκτες απολύσεις, είχαν αρχίσει, τι θα γινόταν από εδώ και πέρα? Άρα λοιπόν το θα